Esse que ela gestou de tabu, o nome é dos dópomas. A volume já tomou os domeniomas, com egonomas. E que a defectação, a volume já tomou de glifitatis que taleboru, patrinos mais que senão. Que é distópico, negamos a fim de Maria, nem parte que eu visto no pragma, nem sei macriado que patrinos-se. Mas caracterizo gráficos que ávropos, ανθρώπους του περιθωρίου. Πλανώντε οι τρες! Μία δύναμη μας υποτείνει, μας εμψυχώνει και είναι η αγάπη μας προς την πατρίδα, η οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ειδικότερα τώρα που ανησυχούμε έντονα και δυναμικά για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γίναμε αποδέκτες ύβριων και βρώμικων επιθέσεων. Ποιος μπορούσε να φανταστεί? Μέχρι και New York Times ασχολήθηκε με τον τόπο μας. Έχουμε γίνει οι παππούδες με εγγόνια και είδαμε κι αυτό. Στο πρώην χωριό μας και τώρα Δήμο Μεγάλο να παρελάβουν αναρχική και να μας απειλούν και να υβρίζουν. Αλλά δυστυχώς μας βρίζουν και μέλη της κυβερνήσεως. Λησμονούν ότι έχουν ψηφιστεί και με αυτόν τον τόπο. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Οι κυβερνώντας ποιους εκπροσωπούν? Εμάς ή τους λαθρομετανάστες των 76 εθνικοτήτων? Οι αναρχικοί μας χαρακτηρίζουν φασίστες. Και ο υπουργός Εθνικής Ομίλης Ναζί. Για μας αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι άγνωστοι. Είμαστε Έλληνες και χριστιανοί ορθόδοξοι. Αγαπάμε, πονάμε και είμαστε έντονοι. Μας θυσιαστούμε για την πίστη μας και την πατρίδα μας. Να συμβείλουν εμάς τους προαρχομένους από τη Μικρά Ασία, Ποντίους, Καπαδόκες, Μυρνιούς και άλλους με τους λαθρομετανάστες του σήμερα. Λησμονούν ότι οι παππούδες μας κυνηγήθηκαν, ξεριζώθηκαν από τους αλυσμόνητες πατρίδες, από μουσουλμάνους και γύρισαν στην μητροπολιτική πατρίδα τους, την Ελλάδα. Στα αδέρφια τους, τους ομοφρύσους. Οι λαθρομετανάστες καλόν είναι να πάνε στους ομοφρύσους τους, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Εμμυράτα και αλλού. Γιατί έρχονται στην πατρίδα μας? Μήπως υπάρχει κανένα σχέδιο αλλοιώσεως του πληθυσμού της Ελλάδος? Σαν Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι γνωρίζουμε και κάνουμε πράξη την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Τους λαθρομετανάστες τους αγαπάμε. Πολύ δε περισσότερο τα παιδιά τους. Γιατί κι αυτοί είναι θύματα που τους εκμεταλλεύονται πολύ κύκλοι συμφορώνων, πάντως όχι της πατρίδας μας. Ο επίσκοπος Αμάσιας Αστέριος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν είπε: αν κάποιος εξαφάνιζε το πάθος της πλεονεξίας από τους ανθρώπους, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να βασιλέψει στη ζωή βαθιά ειρήνη και να φυγαδευτούν οι πόλεμοι και οι ταραχές. Ο τόπος μας είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το γνωρίζετε. Το ζείτε στο πετσί σας. Γι' αυτό ας στηρίξουμε ο ένας τον άλλο και όλοι μαζί την πατρίδα μας. Και ας πρωτοφωνάξουμε όχι στην πόλεμη κατάσταση των λαθρομεταναστών του τόπου μας και πόσο μάλλον στη χρήση των σχολείων μας. Όχι! Όχι να αποφασίζουν άλλοι για εμάς και τον τρόπο της ζωής μας.
και για το μέλλον των παιδιών του γένους μας. Άκη! Όχι στη μόνιμη κατάσταση των μουσουλμάνων στη χριστιανική μας πατρίδα και την ανέγερση των αμνιών. Άκη! Γι' αυτό ολακρίνεται αναγκαίο να συσταθεί σύλλογος για να αποκλούει κάθε άδικη επίθεση εναντίον μας και να αποτελεί ένα φράγμα ενάντια στις προσπάθειες των υπευθύνων για την αλλίωση του πληθυσμού της πατρίδας μας και την εξαφάνιση των ενιών που φοβόμαστε να τιμούμε της πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας. Ζήτω Ελλάδα! Τελειώνοντας θα ήθελα να σας επιθυμίσω ότι οι Έλληνες όταν γυρνάνε η πατρίδα τους πολεμάνε και γίνονται ήρες. Ζήτω! Ζήτω! Οι χριστιανοί όταν γυρνάνε η πίστη τους μαθηράνε και γίνονται άλλοι μάτρες. Ζήτω! Ζήτω! Το θέμα πατρίδα και πίστη δεν χωράνε παζάρια. Έλεγε ο Τωρινός Άγιος Παΐσιος. Κύριε, τι να προκλάβεις εκεί την ημέρα. Ζήτω Ελλάδα! Ζήτω!